Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι ο νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, που προκάλεσε και τις καταλήψεις, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μία τέτοια άποψη εξέφρασε και ο επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ Σπάρτης, ο Γρηγόρης Καραγιώργος. Στο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή και αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής Γρηγόρης Καραγιώργος, ο οποίος ανέφερε ότι ο νόμος είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πάρει το νομοσχέδιο στα χέρια μας τώρα τελευταία. Εγώ το μελετώ, βλέπω πολύ θετικά στοιχεία, αλλά πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Εγώ κοιτάω πολύ ακόμα τις λεπτομέρειες, αλλά είναι ένα θετικό βήμα, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ο κύριος Καραγιώργος αναφέρθηκε επίσης και σε επιμέρους θέματα, όπως είναι η συνδιοίκηση των ΑΕΗ και των ΤΕΗ με τους φοιτητές, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τους φοιτητές. Εγώ το βλέπω θετικό, γιατί οι φοιτητές θα πρέπει να εκφέρουν το λόγο τους, αλλά σε θέματα που τους αφορούν, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα, τα θέματα βιβλία, βιβλιοθήκες, όλα αυτά που πρέπει να παρέχει ένα ίδρυμα για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών. Αναφορικά με την μείωση της δημοκρατικής συμμετοχής στις αποφάσεις για τα πανεπιστήμια, όπως έχει υποθεί, ο κύριος Καραγιώργος τόνισε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ξέρετε, έχω διαβάσει το νόμο, δεν έχω διαβάσει σε λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να το διαβάσω για να μπορέσω να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Αλλά δεν νομίζω με τα λίγα που έχω διαβάσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατικότητας σε αυτό το νόμο. Όσον αφορά στην συμμετοχή και εξωπανεπιστημιακών, ο κύριος Καραγιώργος ανέφερε ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό εφαρμόζεται. Εκείνο το οποίο θέλαμε όλοι, θα θέλαμε τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ να είναι ανοιχτοί προς την κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Επομένως, τα εξωτερικά μέλη νομίζω ότι μπορούν να συνεισφέρουν θετικά για την ανάπτυξη ενός τμήματος, ενός ιδρύματος, φέρνοντας καινούργιες προτάσεις, ιδέες που έχει ανάγκη η κοινωνία μας σήμερα. Να σημειωθεί τέλος ότι το ΤΕΙ Σπάρτης δεν τελεί υποκατάληψη και η εξεταστική συνεχίζεται κανονικά.